Κοιτάξτε, δεν γίνεται τώρα όπως κάθε φορά που ερχόμαστε να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, να ανεβαίνουν οι ανεμογεννήτριες γύρω στα βουνά και η Λάρκο να είναι κλειστή. Η Λάρκο θα λειτουργήσει γιατί δουλειά, καμίνια, μηχανές χωρίς τους εργάτες της Λάρκο δεν γίνεται. Και το έχουν καταλάβει. Μένει να το εμπεδώσουν. Θα τους αναγκάσουμε όπως τους αναγκάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με τον αγώνα μας, με τη συμπαράστασή μας, με την αλληλεγγύη μας. Γιατί η Λάρκο έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες σήμερα ο εργάτης να ζήσει καλύτερα. Να παράξει Λάρκο, να μην είναι έτσι όπως είναι. Στο Ρελαντί αν δουλέψει μπορεί να καλύψει τους μισθούς των εργαζομένων. Συν με τα υποπροϊόντα, τι άλλο μπορεί να κάνει. Αλλά το έχουμε ξαναζήσει το σκηνικό. Και παλιότερα ακόμα. Ο ΤΕΟ όταν ήταν να τον πουλήσουνε δεν πήγαινε καλά. Μετά βρέθηκε ξαφνικά να είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση σε όλη την Ευρώπη. Όταν θα την πάρει ο επενδυτής εδώ τη Λάρκο, θα θησαυρίζει, θα πηγαίνει ρολόι. Αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει χωρίς τους εργάτες της Λάρκο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καλοκαίρια, χειμώνες και για όσο χρειαστεί μέχρι να έρθουμε και να δούμε η Λάρκο να δουλεύει και οι εργάτες να είναι μέσα με τα δικαιώματά τους. Θα είμαστε λοιπόν συνάδελφοι όσο χρειαστεί, εδώ συμπαραστάτες και είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας της Λάρκο που έχει καταφέρει να καθυστερήσει τόσο καιρό την κυβέρνηση που παίρνει νόμο για να τους πετάξει έξω και αναγκάζεται να πάρει άλλο νόμο για να μείνουν στη δουλειά. Είμαστε εδώ γιατί ενώνει και πολλούς φορείς εδώ και οι επαγγελματίες και οι αγρότες και οι εργάτες. Όλοι είμαστε εδώ για να συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες της Λάρκο και όπου υπάρχει σπίθα, όπου υπάρχει μετερίζει αγώνα. Καλή δύναμη και θα τα καταφέρουμε.